Συνελήφθη πατέρας με την κατηγορία ότι υπέβαλε τα 5 παιδιά του σε καθημερινά βασανιστήρια. Η κατάσταση των παιδιών ήταν πολύ τραγική. Τα αγαπάω. Πέντε παιδιά, πέντε αθώες ψυχές που από τη μέρα που γεννήθηκαν δεν γνώρισαν το πατρικό χάδι. Ένας 64χρονος πατέρας που έβαζε τα παιδιά του να πίνουν νερό από το πηγάδι, να σκάβουν και να κλαδεύουν μέσα στον ήλιο, το κρύο και τη βροχή. Και μια μάνα βασανισμένη. Τα αγαπάω. Έβλεπα τα παιδιά εδώ να δουλεύουν, να σκάβουν, να κλαδεύουν. Σε αυτό το τροχόσπιτο, μέσα στη βρωμιά, στα σκουπίδια, ο ένας πάνω στον άλλον έμενε η επταμελής οικογένεια. Χρήματα δεν υπήρχαν, καθώς σύμφωνα με τη γειτονιά, ούτε ο πατέρας δούλευε, αλλά δεν επέτρεπε ούτε στη μητέρα να εργαστεί. Με τον τρόμο και την απόγνωση, τα παιδιά ηλικίες από 9 έως 17 χρόνων έβγαιναν από το σπίτι για να πάνε στο σχολείο και με ένα μηχανάκι τα μετέφερε στο τελείωμα της λαϊκής αγοράς, ώστε να μαζέψουν πεταμένα λαχανικά για να φάνε. Ποτέ δεν είχαν κελάνε. Απλά περνάγανε μαζί του και του έκαζε. Είδες μια φάση να ψάχνουν, το βοηθάγανε στο να ψάξει να βρει πράγματα στη λαϊκή, καφάσια, τρόφιμα πεταμένα. Όλα τους αβάφτιστα. Ο πατέρας τους είχε δώσει ονόματα Ολύμπιων θεών και ηρώων της μυθολογίας. Μια μικρή βοήθεια είχα δώσει και εγώ, γιατί μια γειτόνισσα μου είχε πει ότι έχει πολλά παιδιά και δεν έχουν καλές συνθήκες και είχα δώσει ρούχα. Τα χτύπαγε, τα έβριζε, τα έβαζε να διαλογίζονται και να κάνουν μπάνιο σε αυτή την αυτοσχέδια ντους γέρα στο χωράφι που ζούσαν με το νερό του πηγαδιού. Σύμφωνα με τους γείτονες, τα παιδιά έπιναν νερό από αυτό το πηγάδι. Έβγαζαν νερό, το πήγαιναν στο σπίτι και στη συνέχεια έβγαιναν στο δρόμο ώστε να μαζέψουν ξύλα για να ζεσταθούν. Τα παιδιά προσήλθαν στο νοσοκομείο μας στις 16 Δευτέρου. Έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος και ψυχιατρική εκτίμηση. Έχει ενημερωθεί η εισαγγελία ανηλίκων και ως ότου αποφανθεί ο εισαγγελέας, τα παιδιά θα παραμένουν στο νοσοκομείο. Αρχές του χρόνου η μητέρα καταγγέλει τον πατέρα για βιασμό, ωστόσο αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Η μητέρα παίρνει ασφαλιστικά μέτρα, αλλά τα παιδιά πέφτουν πάνω από τους γονείς, ζητώντας να τα ξαναβρουν. Όλα στην αρχή ήταν καλά, μέχρι που σε ένα ακόμη καυγά ο πατέρας βγάζει μαχαίρι. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά δραπετεύουν. Καταγγέλουν το γεγονός η διευθύντρια του σχολείου και το δράμα αποκαλύπτεται.